Σήμερα θα δούμε μια φανταστική επίθεση από το θρυλικό Yuri Averbakh. Αυτή είναι η θέση και παίζουν τα λευκά και χωρίς παραπάνω καθυστέρηση πάμε να δούμε την παρτίδα από την αρχή. Το 1959 ο Yuri ξεκίνησε με την κίνηση Δέλτα 4 και ο Edward με τα μαύρα συνέχισε με την κίνηση Δέλτα 5. Έχουμε γάμα 4, γάμα 6 τη σλαβική άμυνα και τώρα την κίνηση εψιλον 3. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο γκαμπί που έχω φτιάξει όταν φάμε δηλαδή στο Δέλτα 5 στη βαριάντα ανταλλαγής. Μπορείτε να το δείτε ακολουθώντας το σύνδεσμο παρακάτω. Και η παρτίδα συνεχίστηκε με το εψιλον 3, την αργή σλαβική και έχουμε τον ύπο έξω, ύπος έξω, εψιλον 3, ανάπτυξη και οι δύο παίχτες. Και αυτό εδώ το τριγωνάκι μπορεί να το βγάλει ο μαύρος με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, είτε παίζοντας πρώτα ε6, παίζοντας ύπος ζ6 ή διαφορετικές κινήσεις. Και τώρα έχουμε την κίνηση ύπος β7, αξιωματικός έξω, τρώει, έφαγε αφού αναπτύχθηκε ο αξιωματικός και μόλις φάει εδώ τρώει ο αξιωματικός και β5. Η επίθεση μέραν και η ιδέα είναι να πάρει μερικά τέμπο πάνω σε αυτά τα δύο κομμάτια, να τα πάει προς τα πίσω και έπειτα ο μαύρος θα παίξει αξιωματικός β7, α6 και την κατάλληλη στιγμή γ5. Ενδιαφέρον σύστημα και τώρα αξιωματικός δ3, β4 να τον απειλήσει και πάλι, ο ύπος στο κέντρο, ο αξιωματικός εδώ, τρώει, τρώει και ε4. Ως αντάλλαγμα ο λευκός έχει πάρει ένα καλό κέντρο, ένα ενεργητικό κέντρο και καλή ανάπτυξη για τα κομμάτια του. Η παρτίδα είναι περίπου ισόπαλη σε αυτό το σημείο και ο καλύτερος παίκτης θα κερδίσει. Εδώ ο μαύρος έπαιξε αξιωματικός ε7, βασίλισσα ε2, υπερπροστατεύοντας αυτό εδώ το πολύτιμο σημείο γιατί το απειλούσαν δύο κομμάτια και η υπερπροστασία στο σκάκι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που το έκανε πολύ συχνά ο Κάρποβ. Και αν δεν θέλετε να χάνετε τα κομμάτια σας, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βάζουμε, πριν καν μας απειλήσει ένα σημείο ο αντίπαλος, βάζουμε πολλές δυνάμεις εκεί να το υπερπροστατεύουμε και έτσι τα κομμάτια μας είναι οργανωμένα. Έχουμε α5, ο μαύρος εδώ προσπαθεί να πάρει χώρο στην πτέρυγα της βασίλισσας, αλλά μάλλον καλύτερη κίνηση θα ήταν το ροκέ εδώ, να κάνει ροκέ αμέσως. Είτε κάτι άλλο, σαν βασίλισσα β6 να προσπαθήσει να επιτεθεί σε κάποιο σημείο. Το ροκέ θα ήταν καλό. Έπαιξε εδώ, έκανε το ροκέ του, ροκέ, πύργος δ1, όλα φαίνονται έτοιμα τώρα για τα λευκά και σιγά σιγά οι επόμενες του κινήσεις είναι να βάλει τον αξιωματικό στο β5 και τον πύργο στο γ1. Αν καταφέρει να τα κάνει αυτά ο λευκός, τότε θα έχει ένα σίγουρο πλεονέκτημα εδώ, γιατί το πιόνι στο γ6 θα έχει μείνει πίσω από τα υπόλοιπα. Έχουμε την κίνηση γ5 αυτή τη στιγμή, καλή κίνηση από τον μαύρο. Τρώει, η βασίλισσα έρχεται στο γ7, προσπαθεί να αποφύγει διάφορα ατυχήματα, όπως για παράδειγμα κάτι σαν ε5 που θα απειλεί τον ύπο και μετά ίσως κάποιος σάχ εδώ να φάει και να ανοίξει τη γραμμή του πύργου. Δεν υπάρχει κάτι καθαρό, θα μπορούσε ο μαύρος να φάει και στο γ5 αμέσως, αλλά προληπτικά έπαιξε την κίνηση βασίλισσα γ7, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το πιόνι θα το φάει έτσι και αλλιώς, είτε με τον αξιωματικό είτε με τη βασίλισσα. Αξιωματικός έξω, τρώει ο αξιωματικός, πύργος α1, καινούριο κάρφωμα και εδώ παίχτηκε η κίνηση βασίλισσα β6, η οποία είναι λάθος. Ίσως θα έπρεπε να παιχτεί πύργος ζ8, αλλά και πάλι μετά το ε5 ο λευκός εδώ έχει ένα ξεκάθαρο, σταθερό, μικρό πλεονέκτημα. Γιατί για παράδειγμα ο ύπος πρέπει να φύγει, τα κομμάτια του λευκού στέκονται πολύ καλά στο κέντρο, έχει αρκετό χώρο, υπάρχει ένα κάρφωμα εδώ και για παράδειγμα θα μπορούσε να ενισχύσει το κάρφωμά του με αυτή την κίνηση. Δηλαδή αυτός ο αξιωματικός έχει πρόβλημα. Η παρτίδα όμως συνεχίστηκε με την κίνηση βασίλισσα β6, προσπαθεί ο μαύρος να ξεφύγει και έχουμε την κίνηση ύπος ε5 και αξιωματικός δ4. Εδώ είναι η θέση του διαγράμματος και ο Averbakh έκανε μια πολύ ωραία κίνηση εδώ. Αλήθεια, τι θα παίζετε με τα λευκά? Και ναι, ο λευκός έφαγε στο ζ6, χαλώντας τη δομή πιονιών γύρω από το βασιλιά και όταν έφαγε εκεί, ύπος δ7 και διπλή απειλή. Η βασίλισσα φεύγει και τώρα ο λευκός συνέχισε να παίζει εκπληκτικά, δεν έφαγε καν τον πύργο, αλλά έπαιξε κάτι πολύ καλύτερο. Ποια είναι η καλύτερη κίνηση εδώ, αντί να φάμε τον πύργο, μπορείτε να σκεφτείτε.
Και η καλύτερη κίνηση είναι το ε5, γιατί ξαφνικά ανοίγουν όλα τα κομμάτια του λευκού και ο αντίπαλος βασιλιάς έχει πρόβλημα. Φυσικά απειλείται και ο πύργος, ο αντίπαλος του εγκατέλειψε, γιατί αν απλά φάει, τι θα μπορούσε να συμβεί? Θα έχουμε αυτό το σαχ, πρέπει να φάει ο βασιλιάς, και τώρα έχουμε αυτό το σαχ. Ο βασιλιάς θα φύγει, ένα ακόμη σαχ, και ο λευκός θα φάει πίσω το κομμάτι στο δέλτα 4 που είναι καρφωμένο. Σαν να μην φτάνει όμως αυτό, όταν φύγει ο βασιλιάς θα φάει εδώ και ο μαύρος βασιλιάς συνεχίζει να δέχεται επίθεση. Για παράδειγμα, όταν θα φάει στο κέντρο, μπας και ανοίξει κανένα παραθυράκι για τον βασιλιά του, δεν χρειάζεται καν να φάμε τη βασίλισσα, θα κάνουμε σάχ εδώ και μόλις φύγει ένα ακόμη σάχ στο Z5 ακολουθεί ρουά μάτ σε μία κίνηση. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την επίθεση, τότε μπορείτε να πάτε στη σελίδα που θα βρείτε το σύνδεσμο κάτω από το βίντεο για να δείτε το αναλυτικό άρθρο πάνω στην επίθεση. Υπάρχουν διάφορες ιδέες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα και πάρα πολλά βιντεάκια που μπορείτε να τα δείτε, τα οποία είναι όλα για την επίθεση. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο και τώρα παρακαλώ επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα δώρο. Στην αρχική σελίδα μπορείτε να πατήσετε εδώ που λέει «Δώστε μου πρόσβαση» και μόλις πατήσετε εκεί θα πάτε σε μια νέα σελίδα όπου μπορείτε να διαβάσετε διάφορα πράγματα εδώ, τα οποία έχω φτιάξει με ωραία γραφικά, και στο τέλος να δώσετε το όνομά σας και το email σας πατώντας το «Δείξτε μου πώς». Εάν το κάνετε αυτό θα πάρετε το μάθημα δωρεάν πώς να αποφύγετε τα λάθη, ένα μάθημα σε βίντεο και σε κείμενο το οποίο θα σας βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι παίκτες.